Το θέμα του ρουκετοπόλεμου έχει ξεκινήσει να συζητείται ήδη και μάλιστα να ανταλλάσσονται και πιστολές και εξώδικα. Και συζητήθηκε χθες και στο τοπικό συμβούλιο του Προντάδου. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ με τη λογική και σαν Πρωταδούση κατά κύριο λόγο, με τη λογική του αν θα μπορέσει να γίνει φέτος ή όχι. Υπάρχει μια ομάδα από κατοίκους που τα σπίτια τους είναι κοντά στις δύο εκκλησίες, η οποία φαίνεται να αντιδρά πολύ έντονα, αντίδρασε και πέρσι με αποτέλεσμα τη μετέωση του Εθήμου και φέτος φαίνεται να είναι στο ίδιο μήκος κύματος, θα έλεγα ακόμα πιο αδιάλακτη. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχει φτιαχτεί ένα σωματείο διατήρησης της Πρωταδούσης των Εθήμων, το οποίο παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και το οποίο έχει καλέσει και εμείς έχουμε καλέσει και το σωματείο έχει καλέσει όλους τους κατοίκους να συζητηθούν τα οποιαδήποτε αιτήματα και να βρεθούν κάποιες λύσεις. Το έθιμο αυτό είναι ένα έθιμο το οποίο έχει ξεκινήσει προ πολλών χρόνων. Όλοι οι Πρωταδούσεις θέλουν τη συνέχιση του και νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση και το έθιμο αυτό να συνεχιστεί. Αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι ότι οι λίγοι κάτοικοι οι οποίοι δικαιολογημένα πιθανό, αλλά έχουν κάποιο πρόβλημα με τα σπίτια τους κλπ. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν με το Σύλλογο, έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν μαζί μας, να συζητήσουν με την τοπική κοινωνία, να γίνουν δεκτά κάποια από τα αιτήματά τους και το έθιμο αυτό να συνεχιστεί. Πρακτικά τι γίνεται τώρα. Το λέω γιατί το επιμελητήριο έχει στείλει ήδη μια επιστολή και το συνδέει το έθιμο με το τουριστικό προϊόν και προτρέπει το Δήμο να κάνει οτιδήποτε για να γίνει. Δηλαδή, ο Δήμος τι θα κάνει από τη μεριά του? Ο Δήμος από τη μεριά του αυτό που μπορεί να κάνει και μπορεί να προσχεθεί στα αιτήματα κάποιου κατοίκων, αν η προφύλαξη είναι καλή ή όχι. Μπορούμε να υποσχεθούμε ότι η προφύλαξη θα γίνει πολύ καλύτερη και φέτος και με τη βοήθεια και του Συλλόγου των. Θα αναλάβει ο Δήμος την προφύλαξη. Προφανώς την αναλάβει, υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα. Σαν αναλάβει εφόσον συνεργάζονται οι κάτοικοι. Άμα δεν συνεργαστούν. Ναι, το βασικό πρόβλημα αυτό θέλω να πω δεν είναι η προφύλαξη. Η προφύλαξη θα γίνει και μάλιστα θα γίνει πολύ καλή, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει οι λίγοι κάτοικοι που έχουν πρόβλημα να συζητήσουν, να ανοιχτούν σε κάποιο, να μπουν σε κάποιο διάλογο με την τοπική κοινωνία και με τους Ρουκετατζίδες και με το Σύλλογο των Διατήρησης των Εθήμων και με το Δήμο. Και να καταλήξουμε σε κάτι που θα ικανοποιεί όλους. Το έθιμο πρέπει να συνεχιστεί. Δεν μπορεί να σταματήσει. Καταλαβαίνουμε, αν θέλετε, τους 5 ανθρώπους, τους 6 οι οποίοι έχουν πρόβλημα, αλλά δεν μπορεί αυτό να είναι μια αιτία να σταματήσει το έθιμο. Ζημίες θα είναι ζημίες, δηλαδή εκεί υπάρχει κάποια σκέψη. Δεν δηλαδή, οι ζημίες αποκαθίστανται άμεσα από τον εργολάβο. Αποκαθίστανται οι ζημίες, οποιασδήποτε ζημίες γίνουν. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχει ένα θέμα. Ότι τα σπίτια τα οποία είναι στη γραμμή των ρουκετών υφίστανται συχνότερες φθορές και που χρήζουν συχνότερες αποκατάστασης από ότι ένα συνηθισμένο σπίτι. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πράγματι το έχουν δίκιο, δεν αντιλέγει κανείς. Δεν αντιλέγει κανείς. Και μάλιστα υπάρχει μια σκέψη και η οποία έχει διατυπωθεί και παλιότερα και με τη συνεργασία του επιμελητηρίου και νομίζω ότι επαναφέρει το θέμα αυτό και ο Σύλλογο Διατήρησης των Εθήμων να φτιαχτεί ένα ταμείο όπου θα μπορούν να καταθέτουν χρήματα οι οποιοδήποτε ωφελούμενοι από το έθιμο του ρουκετοπόλεμου που θα μαζεύεται ένα σεβαστό ποσό το οποίο κάθε τόσο θα χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση κάποια ζημιά, κάποια ευρύτερη μεγαλύτερη ζημιά που έχουν υποστεί τα συγκεκριμένα σπίτια. Δηλαδή κάποιο εξωτερικό βάψιμο, κάποια αντικατάσταση στέγης κλπ.